πάμε στην Offside και στον συνάδελφο Στέλιο Στυλιανού. Είναι έτοιμος, μας περιμένει για να μας δώσει τα κυριότερα ρεπορτάζ της ιστοσελίδας της Offside. Στέλιο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Χαρούλα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Χρόνια πολλά, Στέλιο μου. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Λιθός Ανέστη. Να κάνουμε αρχή, Χαρούλα, με το θέμα της πενταμερούς διάσκεψης και την ανάλυση του Διευθυντή Ειδήσεων Παναγιώτη Τσανκάρη με τίτλο «Τρία σενάρια ενώπιον της Τουρκίας και το υποσενάριο της κρίσης». Στο άρθρο γίνεται ανάλυση για την επόμενη μέρα της πενταμερούς και τα δεδομένα που βρίσκονται υπό εξέλιξη, πώς θα κινηθεί η Άγκυρα, ποιες επιλογές, το σενάριο της τεχνητής υποχώρησης της Άγκυρας και το ενδεχόμενο θερμής κρίσης στα ελληνοτουρκικά. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, ενώ σημειώνεται πως βρέθηκε πατέντα για παράταση ζωής διαδικασίας Κυπριακού για άλλους 2 με 3 μήνες. Το άρθρο, να πούμε ότι οι τηλεθεατές μας μπορούν να το διαβάσουν στην ιστοσελίδα μας. Το δεύτερο μας θέμα για σήμερα αφορά τα μεγάλα project τα οποία έρχονται για να αλλάξουν την εικόνα της πρωτεύουσας. Τα οποία ξεκίνησαν από την περασμένη Κυριακή ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα στις 25 Απριλίου παρουσιάσαμε το έργο που αφορούσε τα 3 νέα υπουργεία που έρχονται στο κέντρο της Λευκωσίας πλησιών του Παλαιού Γασιμί, δηλαδή που θα χτιστούν ουσιαστικά 3 νέα υπουργεία και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Μεταφορών. Ήδη αρκετά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να επηρεάσουν αρκετές περιοχές της Λευκωσίας. Έρχονται μεγάλες αλλαγές στο γραμμικό πάρκο, στην Παλαιά Πόλη, ενώ θα γίνουν και ποδηλατόδρομοι. Ένα άλλο μεγάλο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτό αφορά τη δημιουργία είναι το δίκτυο ποδηλατοδρόμων τα οποία θα συνδέει τα πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της πόλης. Το συγκεκριμένο έργο σχεδιάστηκε από το Δήμο Λευκωσίας και υλοποιείται από το Τμήμα Δημοσίων Εργών. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου εμπίπτει στα όρια του Δήμου Λευκωσίας, ενώ το υπόλοιπο μέρος του εμπίπτει στα όρια του Δήμου Εγκομής. Να πούμε ότι η πρώτη φάση του έργου έχει εδώ και χρόνια ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένο ποδηλατόδρομο ξεκινά από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και καταλήγει πίσω από το Γυμνάσιο Εγκομής. Στην παρούσα φάση, όπως πληροφορείται στο σελίδα μας από αρμόδια πηγή του Δήμου Λευκωσίας, εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες της φάσης Β του έργου, οι οποίες ξεκινούν από το μετόχι του κήκου στην Εγκομή και καταλήγουν μέχρι και την πλατεία Σολομού. Στο μεταξύ, παράλληλα, προχωράει η μελέτη των κατασκευαστικών για τις φάσεις Γ και Δ που αποτελούν συνέχεια τις φάσεις Β και στοχεύουν στη σύνδεση με τις περιοχές Καϊμακλείου Παλουριώτισσας. Το τρίτο μας θέμα για σήμερα, Χαρούλα, αφορά το θέμα της πανδημίας του κορονοϊού και τις αποφάσεις για τη μετέπειτα πορεία από πλευράς κυβέρνησης. Καθώς την Τετάρτη Πέμπτη θα συνέλθει το Υπουργικό Συμβούλιο, το Υπουργικό Συμβούλιο για τα περαιτέρω βήματα. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί και το οποίο θα αποφασιστεί τελικά τι μελιγελέστε είναι το θέμα των αρνητικών rapid test ή ακόμη και της κάρτας εμβολιασμού για να επιτραπεί είσοδος σε κάποιους χώρους. Να πούμε ότι η προϋπόθεση είναι ότι σε χώρους όπου υπάρχει συνάθρηση ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του rapid test PCR με ισχύ 72 ώρων, πιστοποιητικό ότι είχε εμβολιαστεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση και έχουν παρέλθει 3 εβδομάδες ή απόδειξη ότι έχει νοσήσει από την ασθένεια COVID-19 τους τελευταίους 3 μήνες. Η υιοθέτηση σύμφωνα με τους ειδικούς της πιο πάνω ρύθμισης θα δώσει τη δυνατότητα της πιο εύκολης και ασφαλούς διακίνησης των συμπολιτών μας και θα επιτρέψει να επανέλθουμε με ασφάλεια σε πιο φυσιολογικές συνθήκες. Την απάντηση στέλνω μου στον λόγο ερώτημα αν θα έχουμε τεστ ή εμβόλιο κατά τις μετακινήσεις μας θα την λάβουμε μετά την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου αυτής της εβδομάδας. Ακριβώς, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο αυτής της εβδομάδας θα μελετήσει ουσιαστικά τα περαιτέρω βήματα είτε για χαλάρωση των υφιστάμενων μέτρων αλλά και πώς ουσιαστικά θα είναι η επόμενη φάση. Ναι. Οπότε αναμένεται ότι μετά και το Υπουργικό θα γνωρίζουμε και τους χώρους τους οποίους θα χρειάζεται ουσιαστικά το αποδεικτικό είτε το PCR είτε το Rapid Test είτε ακόμη και η κάρτα εμβολιασμού για να μπορούμε να το επισκεπτούμε. Να πούμε ότι υπάρχουν σκέψεις για τους χώρους μικρής ουσιαστικά χρονικής διάρκειας του οποίου επισκέπτονται οι πολίτες και συγκεκριμένα περίπτερα και φαρμακεία με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται όπως ανέφεραμε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Να πούμε, Χαρούλα, ότι η εβδομάδα που διανύουμε όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα βρισκόμαστε στην εβδομάδα των 30 με τις ηλικίες 37 και 38 ετών σήμερα να κλείνουν τα ραντεβού τους και ήδη όπως πληροφορηθήκαμε από το Υπουργείο Υγείας
πέραν των 10.000 ατόμων έκλεισαν ραντεβού για εμβολιασμό. Να περάσουμε, να αναφέρουμε ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου τουλάχιστον το 60% του πληθυσμού να έχει πραγματοποιήσει την πρώτη δόση του εμβολίου. Ναι. Με το εμβολιαστικό πλάνο να συνεχίζεται με στόχο την επίτευξη αυτού του στόχου. Να περάσουμε και στο τέλος. Και εξαιτίας και Στέλιο μου των διάφορων προβλημάτων που υπήρχαν στην πύλη εμβολιασμού, το Υφυπουργείο Καινοτομίας ανακοίνωσε σήμερα τις αλλαγές που θα είναι σε ισχύ από αύριο, κατά τις οποίες ένας και μόνο θα μπορεί να διευθετήσει ραντεβού για ένα άτομο, για να μην υπάρχει αυτός ο συντονισμός στην πύλη με αποτέλεσμα να βγαίνει η πύλη εκτός λειτουργίας. Ακριβώς ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά παρατηρήθηκε από πλευράς του Υφυπουργείου, καθώς υπήρχε το φαινόμενο να προσπαθούν περισσότερα από έναν άτομα την ίδια ώρα για να κλείσουν ραντεβού για έναν δικαιούχο. Να πούμε, Χαρούλα, ότι αναλυτικά οι νέες οδηγίες μπορούν να τις διαβάσουν οι τηλεθεατές μας στην ιστοσελίδα μας. Mm-hmm. Να περάσουμε και στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα που αφορά το μια νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου του 2019 το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε νέους κανόνες για την υποχρεωτική καθιέρωση χαρακτηριστικού ασφάλειας για τα νέα αυτοκίνητα. Οι υποχρεωτικές τεχνολογίες ασφάλειας θα μπορούν σαν να συμβάλλουν στη διάσωση πάνω από 25.000 ζώων και την αποτροπή τουλάχιστον 140.000 τραυματισμών. Ο νέος κανονισμός για ασφάλεια μηχανοκίνητων οχημάτων τίθεται σε εφαρμογή στις 6 Ιουνίου 2022. Σε μια προσπάθεια για μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών που προκαλούνται από οδικές συγκρούσεις. Δηλαδή, όλα τα οχήματα που θα κατασκευαστούν με συγκεκριμένη ημερομηνία και έπειτα θα πρέπει να έχουν τα συγκεκριμένα συστήματα ασφαλείας, αλλιώς δεν θα μπορούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα πρέπει να έχουν τα οχήματα είναι ο ευφυής έλεγχος ταχύτητας, καθώς επίσης και εγκατάσταση συστήματος για την παρεμπόδιση της οδήγησης υπό την επίρρεια άνυνων πνευμάτων. Καθώς παράλληλα και σύστημα προειδοποίησης υπνηλίας και διάσπασης προσοχής του οδηγού είναι κάποια δεδομένα τα οποία θέλει να εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα νέα οχήματα τα οποία θα κατασκευαστούν μετά τις 6 Εβδόμου του 2022, θα πρέπει να τονίσουμε, έτσι ώστε να περιοριστεί κατά κάποιον τρόπο οι τροχές οδηγές συγκρούσεις. Αυτές ήταν, Χαρούλα, κυρίες ειδήσεις για σήμερα στην ιστοσελίδα μας. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να σου ευχηθώ.